Επισκέπτομαι σήμερα για μια ακόμη φορά το Ηράκλειο, την Κρήτη, με σκοπό να συνομιλήσω με τους υπεύθυνους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει, τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει για την εγκληματικότητα, για τα ζητήματα που αφορούν την οδική κυκλοφορία, για τα ζητήματα της κοινωνικής αστυνόμευσης που μας απασχολούν πάρα πολύ και για να επαναορίσουμε το σχεδιασμό μας με στόχο να γίνουμε ακόμα περισσότερο αποτελεσματικοί. Κατά τη συζήτηση με τους αξιωματικούς, οι οποίοι πραγματικά σε όλες τις υπηρεσίες της Κρήτης εργάζονται με φιλότιμο, με κόπο, με στόχους, προέκυψαν πολύ συγκεκριμένες αναγκαιότητες και προτεραιότητες, τις οποίες αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε και μπορώ να πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και στα θέματα της εγκληματικότητας, καθώς και στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική αστυνόμευση. Ένα σημαντικό ζήτημα για μένα ως Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και ως πολιτικό προϊστάμενο της αστυνομίας αφορά η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο αποτελεί για μας υψηλή προτεραιότητα. Οι υπηρεσίες της Κρήτης αυτή τη στιγμή κάνουν εξαιρετική δουλειά και οι υπηρεσίες ασφαλείας και το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος που εδρεύει στα Χανιά και είναι υπεύθυνο για όλη την Κρήτη, το οποίο σημειωτέων μετεξελίσσεται πλέον σε μια υπηρεσία που θα αφορά όλο το νησί και θα είναι σε λίγες μέρες παράρτημα της νέας υπηρεσίας, της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος που εδρεύει στην Αθήνα. Έχει ένα παράρτημα στη Θεσσαλονίκη και ακριβώς το τμήμα της Κρήτης. Είναι μεγάλη προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε, περαιτέρω, για να εξαρθρώσουμε εγκληματικές ομάδες οι οποίες ντρούν στο νησί και επηρεάζουν την κοινωνική ειρήνη. Προβλέπουμε να κάνουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις νομοθετικές, έτσι ώστε να διευκολύνουμε περαιτέρω το έργο των υπηρεσιών και είμαι βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια με τους αφοσιωμένους αξιωματικούς θα αποδώσει. Επίσης, η εγκληματικότητα στο νησί είναι χαμηλή. Οι υπηρεσίες δουλεύουν, εξιχνιάζουν τα μικροαδικήματα, τις κλοπές, τις διαρρήξεις και είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να εξάρω την προσπάθεια που κάνει το προσωπικό. Εδώ η αξιωματική και η αστυνομική όλων των βαθμών εδώ στο νησί. Στα θέματα κοινωνικής αστυνόμευσης υπάρχει κάτι εξαιρετικά ευχάριστο, κάτι εξαιρετικά αισιόδοξο και είναι οι καταγγελίες που αναδεικνύονται μέσα από την ενθάρρυνση που η ελληνική αστυνομία επιδιώκει καθημερινά, έτσι ώστε να ανοίγουν τα στόματα θυμάτων, γυναικών, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Έχουμε 608 περιστατικά μέχρι σήμερα, το 8μήνο δηλαδή, 608 περιστατικά και οι υπηρεσίες έχουν συλλάβει 738 κακοποιητές, πολλοί εκ των οποίων είναι ήδη υπόδικοι, όλοι είναι υπόδικοι, πολλοί είναι στη φυλακή ως κρατούμενοι και από αυτές τις 738 περιπτώσεις και τα 608 περιστατικά έχουμε σωματική βία στα 263 περιστατικά και ψυχολογική βία στα 418 περιστατικά. Είναι εξαιρετικά, επαναλαμβάνω, αισιόδοξη αυτή η εξέλιξη, γιατί τίποτα δεν μένει πίσω, κρυμμένο από τις πόρτες των σπιτιών και τα θύματα επιτέλους μπορούν να απευθύνονται στην αστυνομία. Έχουμε μεταφέρει οι υπηρεσίες μας αρκετές γυναίκες σε δομές, στους ιατροδικαστές για εξέταση. Έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές τα panic button και έχουν χορηγηθεί πολλά panic button
επιπλέον από αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί ή είχαν χορηγηθεί μέχρι τώρα. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι τα τροχαία ατυχήματα, οι τροχονομικοί έλεγχοι. Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τροχονομικοί έλεγχοι στο νησί. Δυστυχώς έχουμε τα ατυχήματα και μάλιστα τον τελευταίο καιρό στον ΒΟΑΚ και μάλιστα σε συγκεκριμένα σημεία. Γίνεται ένας πιο πυκνός και πιο στοχευμένος σχεδιασμός, έτσι ώστε η παρουσία της τροχέας να είναι στα σημεία εκείνα στα οποία παρατηρούνται αυτές, δυστυχώς, αυτά τα ατυχήματα που χάνονται νέοι άνθρωποι στον δρόμο. Δυστυχώς, ο ΒΟΑΚ είναι ένας δρόμος με πολύ μεγάλες δραστηριότητες και πολυπίκυλες δραστηριότητες, ανθρώπινες αλλά και βιομηχανικές και εμπορικές και πολλές άλλες. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση, δια του αρμοδίου υπουργού, θα ανακοινώσει μια σειρά από μέτρα οδικής ασφάλειας και παρεμβάσεις, έργα, έτσι ώστε μέχρι την ολοκλήρωση του δρόμου να εξαλείψουμε κατά το δυνατόν ή να μειώσουμε τις πιθανότητες της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων που χάνονται ζωές. Τέλος, θέλω να σας πω ότι θετική είναι η εξέλιξη και στο θέμα της βίας ανηλίκων. Είναι χιλιάδες οι έλεγχοι που έχουν κάνει οι υπηρεσίες μας αυτό το οκτάμηνο. Με αφοσίωση τα τμήματα και υποδιευθύνσεις ασφαλείας ελέγχουν χιλιάδες παιδιά και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει παραβατικότητα εγκαλούνται και μηνύονται και οι γονείς όταν υπάρχει ανήλικος για τον οποίο ευθύνεται σε ό,τι αφορά την επιμέλειά του για παραμέληση της επιμέλειας ο πατέρας ή η μητέρα. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδρομή ως αστυνομία μαζί με την ανάκαμψη, μια διαδρομή ενίσχυσης των δραστηριοτήτων μας, μια διαδρομή αποτελεσματικότητας και ταυτόχρονα προχωράμε όπως κάναμε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο όπου παρουσιάσαμε τη νέα δομή της ελληνικής αστυνομίας, το νέο αρχηγείο, τη νέα δομή της αστυνομικής ακαδημίας και της εκπαίδευσης των αστυνομικών, καθώς επίσης και το νέο σχέδιο για την αξιολόγηση και την απόδοση του προσωπικού. Είμαι βέβαιος ότι οι άνδρες και οι γυναίκες της αστυνομίας θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια και μαζί με εμάς θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο διαρκές και μεγάλο κρίσιμο αίτημα της ασφάλειας που έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης και όποιοι άνθρωποι ζουν στη χώρα αυτή, έστω και για λίγες μέρες, όπως εδώ στο νησί, οι επισκέπτες τουρίστες. Ευχαριστώ πολύ.